Χρόνια πολλά, κύριε Αλεξάνδρη. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και τι θα κάνετε τώρα που οι πληροφορίες λένε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας βγάζει τον ΕΦΚΑ αντισταγματικό για την ένταξη των ελευθέρων επαγγελματιών σε αυτόν και την αντίληψη, τη φορολογική αντίληψη για τις εισφορές. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να δούμε ακριβώς. Να τη δούμε, την καλά. Ναι. Σωστά. Του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε ρεπορτάζ που αναφέρονται. Δεν τα αμφισβητώ, απλά θέλω να πω ότι. Δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο να εξετάσει ακριβώς το Υπουργείο Εργασίας το περιεχόμενο της απόφασης, να δει ποια νομικά εργαλεία υπάρχουν ακόμα για αυτό το ζήτημα, καθώς και το τι πρέπει να γίνει σε επίπεδο νομοθετικό ή σε άλλο επίπεδο για την αντιμετώπιση. Κρατάω μια επιφύλαξη ως προς το εάν είναι ακριβώς όπως έχει μεταδοθεί, με την έννοια ότι η ουσία του νόμου αυτού είναι η σύνδεση του εισοδήματος με την ασφαλιστική εισφορά, κάτι το οποίο είναι πολύ σωστό και το ζητούσαν να θυμίσω αρκετοί κοινωνικοί, παραγωγικοί και πολιτικοί φορείς. Δηλαδή να πληρώνεις ασφαλιστική εισφορά ανάλογα με το τι εισόδημα έχεις. Και επειδή ακούμε πάρα πολλά για αυτά τα ζητήματα, να θυμίσω επίσης ότι περίπου το 85-90% των ελευθέρων επαγγελματιών πληρώνει πολύ λιγότερα από ό,τι πλήρωνε με το προηγούμενο σύστημα. Και άλλες κατηγορίες εισοδημάτων, π.χ. η οδική ταξί, το 100% πληρώνει πολύ λιγότερα από ό,τι πλήρωνε προηγουμένως. Mm. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε. Αξά δούμε πώς θα είναι, γιατί ναι. Άμα ανοίξει η ιστορία αλλαγών ενός νόμου που ακόμα καλά-καλά δεν έχει ολοκληρωμένα που λένε εφαρμοστεί, ναι, θα έχουμε. Ναι, και θα έχουμε πρέπει προβλήματα. Να συγκρίνουμε και είναι ο νόμος αντισυλλαμβατικός σε σχέση με τι, διότι το προηγούμενο σύστημα. Να θυμίσω δηλαδή το τι συγκρίνουμε. Το προηγούμενο σύστημα είχε εισφορές σταθερές. Ναι, αλλά ναι. Σταθερές, αλλά με κλάσεις. Πρώτη κλάση, δεύτερη κλάση, τρίτη κλάση κλπ. Αν δηλαδή ένας δικηγόρος ή ένας μηχανικός είχαν 100 ευρώ το μήνα εισόδημα, λέμε μια θεωρητική περίπτωση, θα πληρώνανε τη σταθερή εισφορά τους, η οποία ήταν πολλαπλάσια. Ενώ τώρα έχουμε την κατώτερη εισφορά, την ασφαλιστική, και από εκεί και πέρα πάει ανάλογα με το εισόδημα. Κάτι το οποίο καταλαβαίνω ότι σε κάποιες περιπτώσεις πάνω από τα 25.000 κέρδη, όχι εισόδημα, να το ξεδιευκρινίσουμε και αυτό, μπορεί να δημιουργεί προβλήματα, αλλά να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο. Διότι αυτή τη στιγμή, όταν λέμε 25.000 κέρδη, κάποιος μπορεί να έχει 230.000 εισόδημα και 200.000 έξοδα. Άρα θα φορολογηθεί για τις 30.000 εισόδημα. Ναι. Εντάξει, ναι, αλλά εντάξει, αυτό είναι η μια πλευρά του νομίσματος. Τέλος πάντων, το θέμα είναι τώρα μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα εύκολα. Ασφαλιστικό τώρα ολόκληρο. Νομίζω ότι δεν μπορεί. Πάνω που αρχίζει να ρολάρει, όσο ρολάει και αν ρολάρει, εν πάση περιπτώσει. Εγώ το θεωρώ, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα πώς να αλλάξει τώρα. Να αρχίσει πάλι μια βαβούρα, αν προηγουμένω, παιδί μου. Είναι φοβερό πράγμα δηλαδή. Θα δούμε ακριβώς το τι λέει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συγγνώμη, εσύ τώρα που έχει κάνει υπουργό, άμα σου έρθει στα χέρια μια απόφαση που βγάζει αντισυνταγματικό ένα κομμάτι της πολιτικής σου, γίνεται ανατροπή, πελώρια, Ανάλογα με το τι είναι. Ναι. Εάν, για παράδειγμα, αφορά τις αντικειμενικές αξίες σε μια περιοχή όπως είχαμε στο παρελθόν, εκεί αναγκαστικά πρέπει να αλλάξει αντικειμενικές αξίες. Ναι. Κάτι το οποίο δεν ήταν και λάθος, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να πάμε σε μια ταύτιση των αντικειμενικών με των εμπορικών. Mm. Αλλά για κάτι τέτοιο, το ξαναλέω ότι είναι πολύ περίεργο η απόφαση αυτή να θεωρεί ότι το προηγούμενο σύστημα ήταν πιο δίκαιο από αυτό. Διότι αυτό το σύστημα συνδέει την ασφαλιστική εισφορά με το εισόδημα, ενώ το προηγούμενο σύστημα δεν την συνέδεε καθόλου. Και μερικές φορές ήταν υπερβολική. Ναι, αλλά ήταν πιο αναλογικό στην απόδοση της σύνταξης το προηγούμενο. Καλά, μετά συνδέουμε με αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει. Αλλά να θυμίσω, ότι αυτό το σύστημα που είχαμε προηγουμένως είχε διαλυθεί, διότι κάποιοι κάναν κάποιους λάθος χειρισμούς σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των παθηματικών και άλλων καταστάσεων στο ασφαλιστικό και το φέραν εδώ που είμαστε. Ορισμένες φορές κατηγορούμε τον κύριο Κατρούγκαλο για το νομοθετικό του έργο. Ξεχνάμε όμως ότι παρέλαβε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, μια διαλυμένη κατάσταση, και ευτυχώς που έφερε αυτό το νόμο για να σωθεί αυτή η κατάσταση και να προχωρήσουμε στο μέλλον. Δεν κρύψαμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, δώσαμε λύση στο πρόβλημα. Λύση, αλλά τώρα καταλήξουμε να παίρνουμε 450 ευρώ σύνταξη. Σε αυτό θα φωνάξουμε αυτούς που δημιουργήσαν το πρόβλημα να μας εξηγήσουν, διότι ορισμένοι αυτούς που δημιουργήσαν το πρόβλημα μας κουνούν τώρα το δάχτυλο για τη λύση που δώσαμε
εμείς το πρόβλημα. Ναι. Το πρόβλημα στο ασφαλιστικό δεν το δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση από το 2015 και μετά. Ναι. Το δημιουργήσαν προηγούμενες. Ο Κατρούγκας. Ο καλύτερος υπουργός ήταν. Τέλος πάντων, άστο τώρα, δεν είναι. Είναι αυτό. Εντάξει, εντάξει. Καλά, λοιπόν, να μην πούμε τέτοια μέρα. Α, το πούμε στον ίδιο. Ναι, δεν έχει νόημα πια να παραθοντολογούμε. Ξεχνάμε τώρα ότι ο Κατρούγκας μας έλεγε ότι από το 18 θα αυξάνονται οι συντάξεις. Και τώρα περιμένουν με την προσωπική διαφορά να μειωθούν από 200 ευρώ στον κάθε συνταξιούχο από τους παλιούς. Τέλος πάντων, άστο τώρα. Είπατε να μην παραθολογούμε. Ναι, μα είπα, αλλά εντάξει τώρα. Να ρωτήσω τώρα κάτι και κάτι άλλο που αφορά και στο. Είναι κρίσιμο για σχεδόν όλους. Γιατί τα δημοσιεύματα και τις ΡΙΑΛ δηλαδή μιλούν για μια συζήτηση που έχει να κάνει με τις δόσεις και τη δυνατότητα να πληρώνουμε με δόσεις τα χρέη. Και ότι ζητείται από την Τρόικα η κατάργηση του θεσμού, των δόσεων. Τι κάνουμε? Ότι υπήρχε μια αρνητική στάση απέναντι στην λύση που είχαμε δώσει από τις αρχές του 15% δόσεις. Σας θυμίζω ότι ήταν υπήρχε, κάτι το θυμάμαι, που ναι. είχε εκδηλωθεί από Βεβαίως. Την αρχή. Και ήταν ένα από τα θέματα τα οποία ζητούσαν με μεγάλη επίφαση από την αρχή. Και να θυμίσω επίσης, γιατί ορισμένοι το ξεχνάμε, δεν παραθυντολογούμε για 50 χρόνια. Όχι, εντάξει, ναι. Για το τι έγινε το 15, λέμε. Να θυμίσω επίσης ότι όταν έγινε το δημοψήφισμα, αυτοί που ήταν υπέρ του ναι, ένα από τις προϋποθέσεις του ναι ήταν η πλήρης κατάργηση των 100 δόσεων. Αυτά που ζητούσαν τότε οι Ευρωπαίοι. Άρα λοιπόν εμείς καταφέραμε. Σώσαμε τις 100 δόσεις παρά τη δυσμενή εξέλιξή τους, γιατί δεν είναι όπως ήταν στην αρχή, έχουν γίνει πολύ πιο δύσκολες. Ένα αυτό. Δεύτερον, φέραμε τον νόμο Κατσέλη τροποποιημένο από το Σταθάκη και τη διαδικασία του εξοδικαστικού συμβιβασμού που δίνει αποτελέσματα και δίνει καταστάσεις λύσης σε φορολογούμενους. Επίσης, με τις πρόσφατες εγκυκλίες που έχουν βγει και για ασφαλιστικά χρέη και για φορολογικά χρέη, μπορεί κάποιος να υπαχθεί. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ότι όλα είναι ρόδινα, αλλά πάρα πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας, αν το χρησιμοποιήσει σωστά, θα έχει καλά αποτελέσματα. Και μια και μιλάμε σε ραδιόφωνο, παράκληση, οι πάντες που μας ακούν να πάνε να δηλώσουν ειδικό ακατάστατο λογαριασμό στους ίδιους, στους γονείς τους, στους θείους, στις θείες κτλ. Διότι μεγάλος αριθμός ακόμα δεν έχει δηλώσει ακατάστατο λογαριασμό. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν έχει δηλώσει. Τουλάχιστον όμως η δυνατότητα να ξεμπλοκάρουν οι λογαριασμοί των ανθρώπων που έχουν μπλοκαριστεί για χρέη και τα λοιπά υπάρχει. Αυτό είναι στο σχεδιασμό. Γιατί γίνεται παρά όταν ο άλλος μπει στη ρύθμιση? Ναι, άμα μπει στη ρύθμιση, γιατί είναι μπλοκαρισμένος λογαριασμός, ρε παιδί μου? Άδικο είναι αυτό. Να σας πω. Άδικο δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το λίγα λέτε για άδικα. Πάρα πολλά είναι άδικα και προσπαθούμε να τα διαφέρουμε ένα-ένα. Το θεσμικό πλαίσιο για αυτό το ζήτημα υπήρχε από τη δεκαετία του 70, ο κώδικας σύσπραξης δημοσίων εσόδων. Mm. Πρέπει σίγουρα αυτό το θεσμικό πλαίσιο να εξυγχρονιστεί και πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν και πιο απλά και πιο γρήγορα. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να δεσμεύει το δημόσιο λογαριασμούς κάποιου πολίτη και να μην μπορεί από αυτό το λογαριασμό να πληρώσει φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις ή μισθοδοσία προσωπικού. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μια επόμενη μέρα και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Σας θυμίζω όμως ότι δυστυχώς στη διαπραγμάτευση αυτά δεν τα δέχονται οι θεσμοί. Έχουν προταθεί το 2015, δυστυχώς δεν τα δέχονται. Ελπίζουμε ότι στην πορεία μέχρι τον Αύγουστο και ειδικά μετά τον Αύγουστο όλα αυτά θα γίνουν πολύ πιο εύκολα. Τώρα να σας πω κάτι. Εσείς δεν είστε υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής του κόμματος? Ναι. Βεβαίως. Έχετε συγγράψει εσείς, έχετε πάρει μέρος σε αυτή τη συγγραφή του αναπτυξιακού αυτού του σχεδίου που θα καταθέσουμε στους θεσμούς? Διότι είδα ότι ο Τσακαλώτος λέει, δεν ρωτήσαμε και το κόμμα, ρωτάμε και το Υπουργείο και το κόμμα και τη κυβέρνηση και τα λοιπά. Το ξέρετε τι λέει αυτό εκεί μέσα? Μα συλλογική προσπάθεια είναι, και να σας θυμίσω ότι όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός σε πάρα πολλές ομιλίες του στα αναπτυξιακά συνέδρια, τα αντιξιακά συνέδρια έχουν ξεκινήσει περίπου εδώ και ένα χρόνο ακριβώς για αυτό το λόγο. Έχουν ξεκινήσει για να έχουμε δυνατότητα να κουβεντιάσουμε, να ακούσουμε την κοινωνία και να συμπεριλάβουμε στο αντιξιακό σχέδιο που θέλουμε να καταθέσουμε και θα αφορά την επόμενη περίοδο το τι έχουν πει οι τοπικοί φορείς, οι τοπικές κοινωνίες, οι περιφέρειες, όλοι αυτοί που συμμετέχουν. Δεν θέλουμε να είναι. Καλά, τώρα επειδή τρίφω, επειδή έχω δει, έχω παρακολουθήσει μερικά, έχω διαβάσει πρακτικά, έχω δει στο ίντερνετ κλπ. Τώρα, άμα αθροίσεις όσα ζητάνε στα αναπτυξιακά, θα βγάλεις 4 ΕΠ, έτσι.
Δηλαδή, λέει, φτιάξε και το δρόμο, φτιάξε και τούτο, φτιάξε το γεφύρι, φέρε και καμιά. Αυτό, φτιάξε το πανεπιστήμιο, φτιάξε. Δεν είναι τώρα. Εκεί θέλει μια επεξεργασία. Εντάξει, διότι κάθε τοπική κοινωνία έχει ανάγκες. Και σου λέει, παιδιά, εγώ λέω αυτό. Λέω αυτό, άμα το. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε μια αξιολόγηση και αυτά που δεσμεύονται οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός είναι δεδομένα σε κάθε περιοχή, είναι ρεαλιστικά, βασίζονται σε μια ωριμότητα και σε μια δυνατότητα αποπληρωμής και γι' αυτό έχει γίνει και αυτό το παρατηρητήριο παρακολούθησης των συνεδρίων για να δούμε πόσο τα υπουργεία παρακολουθούν και μάλλον πώς, να παρακολουθεί η κυβέρνηση πόσο τα υπουργεία υλοποιούν αυτά τα οποία έχουν λεχθεί. Ειδικά από αυτά που έχουν λεχθεί είναι θέματα που έχουν σχέση και με οικονομικές υποχρεώσεις του δημοσίου, μερικά άλλα όμως όχι. Και αυτά πρέπει να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Τα ξαναλέμε τώρα. Σιγά σιγά θα μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Γεια.